όταν υπάρχει θέληση και μεράκι, όλα γίνονται. Έτσι συμβαίνει σε αυτό το δημοτικό σχολείο που βρισκόμαστε σήμερα. Μέσα στον αστικό ιστό, ένας χώρος που κάποτε περνούσες και δεν του έδινε σημασία, αφού ήταν κλειστός πίσω από το δημοτικό γυμναστήριο και το μόνο που είχε ήταν σκουπίδια που πετούσαν κάποια συνείδητη, σήμερα έχει μετατραπεί στο καμάρι των παιδιών του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων, σε έναν πρότυπο μοναδικό λαχανόκηπο. Από ό,τι βλέπετε, βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν πρώην σκουπιδότοπος, ένας πραγματικά εγκαταλειμμένος χώρος, και χάρη στο μεράκι των δασκάλων και την προσπάθεια των παιδιών έχει γίνει αυτό το πράγμα που βλέπετε. Έχει γίνει ένας σχολικός κήπος, ο οποίος είναι κίνητρο για μάθηση, αν μιλάμε για βιωματική μάθηση, εδώ πραγματικά γίνεται πράξη. Μιλάμε για υφόρο σχολείο, τα παιδιά έρχονται εδώ και μαθαίνουν από κομποστοποίηση μέχρι καλλιέργεια, μέχρι διαχείριση υδάτινων πόρων, μέχρι οτιδήποτε. Έχουμε προσπαθήσει να αναπτύξουμε όλες τις δυνατότητες των παιδιών. Και αυτό έγινε χάρη στην προσπάθεια δύο δασκάλων στην αρχή και από εκεί και πέρα τη βοήθεια όλων των παιδιών. Πώς προέκυψε η ιδέα, να πάμε λίγο στην αρχή. Δηλαδή, το συζητήσατε στο σχολείο, είπατε μπορεί να γίνει, υπήρχε ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούσατε να μπείτε. Αλλά η ιδέα πώς ξεκίνησε? Η ιδέα ξεκίνησε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο ήταν ένα άχρηστο πράγμα. Ένας άχρηστος χώρος. Ξεκίνησε λοιπόν με δύο δασκάλους, οι οποίοι είχαν την ιδέα να φτιάξουμε κάτι. Το να φτιάξουμε κάτι οδήγησε στο σχολικό κήπο, αφού μπήκαμε και στο εργαστήριο δεξιοτήτων, πρόγραμμα δεξιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας. Και με τη βοήθεια του Δήμου, τη στήριξή του, γιατί αυτός μας έδωσε χρήματα και πήραμε το θερμοκήπιο, έγινε αυτό το πράγμα που βλέπετε. Έρχονται τα παιδιά, καλλιεργούν τα φυτά, βλέπουν από κοντά, τα προσέχουν? Φυσικά. Έρχονται τα παιδιά, μάλιστα είχαμε και βάρδιες για το καλοκαίρι, για να έρχονται και να τα ποτίζουν και να τα περιποιούνται. Έχουν αποκτήσει την έννοια της κτήσης, αυτό είναι δικό μας κομμάτι και πρέπει να το προσέχουμε. Πιστεύω ότι καλλιεργούμε και άλλες δεξιότητες, να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά το ένα με το άλλο, να καλλιεργήσουν συνεργατικότητα. Να έρθουν πιο κοντά με τους γονείς τους, γιατί οι γονείς τα φέρνουν τα παιδιά εδώ πέρα, να καλλιεργήσουν εργατικότητα. Φαντάζομαι ότι εν μέρη τα καταφέραμε και έχουμε σκοπό να το επεκτείνουμε κι άλλο. Δάσκαλοι που έχετε αναλάβει τώρα τον κήπο, έχετε συγκεκριμένες γνώσεις, τις αποκτήσατε στην πορεία? Οι δάσκαλοι από το μεράκι τους και μόνο ήξεραν πέντε πράγματα. Είχαν, φαντάζομαι, κήπο στο σπίτι τους, μπαξέ, όπως το λέμε, και από εκεί και πέρα θέλησαν να το κάνουν πράξη και εδώ. Είναι πάντως κάτι μοναδικό, έτσι, δεν το βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ένα δημοτικό σχολείο μέσα στον αστικό ιστό τώρα να έχει δημιουργήσει το δικό του λαχανόκηπο. Ναι, πραγματικά. Νομίζω είναι ίσως το μοναδικό σχολείο μέσα στην πόλη που έχουμε τέτοιο πράγμα. Φυσικά και άλλα σχολεία το έχουν κάνει, αλλά εδώ μέσα στην πόλη είμαστε ίσως το μοναδικό. Το θερμοκήπιο ήρθε στην πορεία ή και αυτό ήταν στο σχεδιασμό στον αρχικό? Το πήραμε στην πορεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ίσα-ίσα για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν φυτόριο για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε όλα τα υπόλοιπα τα φυτά. Και καλλιεργήσαμε πραγματικά πολλά πράγματα. Από σπανάκια μέχρι ντομάτες, μέχρι το καλοκαίρι δηλαδή είχαμε ντομάτες εδώ πέρα παραγωγή, ντομάτες, αγκούρια. Το καλό είναι ότι και οι κάτοικοι της περιοχής το έχουν σεβαστεί, το έχουν αγαπήσει και τους αρέσει να υπάρχει. Έτσι. Ναι, δεχόμαστε συγχαρητήρια από παντού. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε και πραγματικά εκεί που ήταν ένας χώρος που πετούσαν διάφορα πράγματα, απορρίμματα, αυτή τη στιγμή το προσέχουν όσο γίνεται περισσότερο. Έχετε βάλει κάποιους στόχους για νέες οδιές, δηλαδή να βάλετε κάτι καινούργιο, μια καλλιέργεια ιδιαίτερη? Δεν ξέρω, αυτά θα σας τα πούνε οι συνάδελφοι. Αλλά προς το παρόν βλέπετε ότι ακόμα οι μελιτζάνες υπάρχουν. Το μεράκι και το κέφι των μαθητών του πρώτου δημοτικού, φυσικά των δασκάλων τους, αλλά και με τη βοήθεια κάποιων γονέων, μετέτρεψε έναν σκουπιδότοπο σε λαχανόκηπο, ενώ δημιούργησαν και θερμοκήπιο στην αυλή του σχολείου. Καλλιεργούν ντομάτες, αγκουράκια, πιπεριές, μπρόκολα, ρόκα, παντζάρια, μαρούλια, ραδίκια, σπανάκια και άλλα πολλά. Οι μαθητές αγαπούν τόσο πολύ αυτό που κάνουν. Κύριε Μανώλη, έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και το καλό είναι ότι αυτή η δουλειά συνεχίζεται, έτσι. Ναι. Να ξεκινήσουμε και να πούμε, να περιγράψουμε. Παίρνουμε ένα κομμάτι χώμα, έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Πώς ξεκινάει η σπορά για να φτάσουμε στο σημείο που βλέπουμε? Ναι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να φέρουμε τα παιδιά που είναι εντός αστικού ιστού, έτσι, κοντά στην πρωτογενή παραγωγή. Για πάρα πολλούς λόγους.
να τους φέρουμε εν πάση περιπτώσει και να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και δεξιότητες. Παίρνουμε λοιπόν τους σπόρους σε φακελάκια. Σπόρους οι οποίοι μας προμηθεύει οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων, το σχολείο, η Εκκλησία επίσης μας βοήθησε, της Αναστάσεως του Κυρίου εδώ στους Αμπελόκηπους. Βάζουμε τους σπόρους, το έχετε δει νομίζω, σε κασέλες μέσα, τους ποτίζουμε μέχρι να γίνουν φυτά μικρά. Από τα φυτά αυτά τα μικρά τα μεταφυτεύουμε σε κυπελάκια και μετά είναι έτοιμα για να βγουν στο χώμα να γίνουν κανονικά φυτά. Θέλουν μετά φυσικά περιποίηση, σκάλισμα, πότισμα. Αποφεύγουμε να ραντίσουμε ή να ρίξουμε οποιοδήποτε φυτοφάρμακο και αυτό έχει κόστος, διότι η κλιματική αλλαγή μας χτύπησε φέτος βαρύτατα. Όχι ότι έχουμε σκοπό να βγάζουμε μαζική παραγωγή, παρατηρούμε όμως ότι πραγματικά οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ έντονες στα φυτά. Τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ με όλη αυτή τη διαδικασία. Περιμένουν ποια ώρα θα πάνε στον κήπο, ας πούμε, να ασχοληθούν. Έρχονται κοντά, επαναλαμβάνω, σε κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό για αυτούς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ούτε το λάστιχο να βάλουν στη βρύση. Εντάξει. Βλέπουν το φυτό πώς αναπτύσσεται, πώς μεγαλώνει από σπόρος, πώς γίνεται φυτό. Και φυσικά απολαμβάνουν και οι ίδιοι τον καρπό των προσπαθειών τους. Τους δίνουμε μελιτζάνες, πιπεριές έχουμε αυτή τη στιγμή. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει με τα χειμερινά. Μπρόκολο, κουνουπίδι, σέσκουλο, σπανάκι, μαρούλι, ραπανάκια, τέτοια πράγματα. Και να ρωτήσω αν είχατε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις και από πριν ή τις αποκτήσατε. Καλή ερώτηση. Με τον συνάδελφο τον Βαγγέλη το Ρίζο, ο οποίος είναι επίσης στυλοβάτης εδώ της προσπάθειας, ξεκινήσαμε μαζί. Αυτός έχει προσωπικό δικό του, ας πούμε, αγρόκτημα. Μαθαίνουμε και εμείς κοντά και προσπαθούμε. Φέτος έχουμε κάνει και μια εκολαπτική μηχανή, την οποία αν θέλετε μπορούμε να σας δείξουμε. Έχουμε ετοιμάσει μια εκολαπτική μηχανή, έχουμε βάλει τα αυγά, τα οποία κάθε μέρα τα γυρίζουμε, βλέπουν τα παιδιά πώς τα γυρίζουμε τα αυγά και σε δύο εβδομάδες από τώρα, δηλαδή σε τρεις εβδομάδες συνολικά, φιλοδοξούμε να βγουν από τα αυγά να βγουν πουλάκια. Τώρα, μέσα στον αστικό ιστό, κάποιος που μας βλέπει θα λέει τώρα είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Χρειάζονται πολλά για να κάνει το λαχανόκηπό του το κάθε σχολείο, δηλαδή θέλει ένα κομμάτι χώμα και μεράκι και θα γίνει. Αγάπη πρώτα απ' όλα και θέληση. Εντάξει, τα χρήματα κυρίως για το θερμοκήπιο και για την προστασία του, γιατί βάλαμε συναγερμό, βάλαμε κάμερες, στήξαν κάποια χρήματα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις θερμοκήπιο. Με αγάπη μόνο και όρεξη γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το συμπέρασμα που έβγαλα εγώ μετά από 35 χρόνια στην υπηρεσία είναι ότι όταν δίνεις κίνητρο στους γονείς και στα παιδιά και δουν ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, μια αξιόλογη προσπάθεια, αφιλοκερδώς, γιατί δεν έχουμε κανένα κέρδος εμείς, πραγματικά σε βοηθάνε όλοι. Μόνο σου δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, μόνο με τη βοήθεια. Και αυτό νομίζω ήταν το μεγαλύτερο κέρδος. Το πρώτο δημοτικό σχολείο πάντως μετράει πολλές δεκαετίες ζωής και μετράει πολλές καινοτόμες δράσεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί συμμετέχετε και σε άλλα προγράμματα και έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Έχετε στόχους για το μέλλον, δεν θα κάνετε κι άλλα? Να σας πω κάτι. Όσον αφορά το θέμα του κήπου, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, βλέπετε, το βλέπουμε όλοι μας. Στην τροφοδοσία της αγοράς με τρόφιμα. Έχουμε κάποιες ιδέες να ασχοληθούμε με κάθε τη γεωργία. Δηλαδή να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους για αυτό τα παιδιά σήμερα, τους ανθρώπους, για αυτό το οποίο θα γίνει όσον αφορά τον κήπο. Τώρα σας είπα ότι κάνουμε, και θα σας το δείξουμε αν θέλετε, έχουμε και εκολαπτική μηχανή. Δηλαδή όσο μπορούμε να έρθουν τα παιδιά κοντά στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι η φιλοδοξία μας να βγάλουμε από εδώ πέρα αγρότες. Είναι να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά με την πρωτογενή εδώ πέρα παραγωγή και αν κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς θέλουν να ασχοληθούν, θα ήταν ευχής έργων. Καταλαβαίνω ότι η μελέτη περιβάλλοντος γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Διαζώσεις και το εργαστήριο δεξιετήτων και μελέτη περιβάλλοντος. Τι καλύτερο να είσαι εδώ πέρα μες στον κήπο. Εδώ έχουμε κάνει κάτι πρωτοποριακό. Κάναμε μια αυτοσχέδια εκολαπτική μηχανή για κλωσόπουλα. Είναι εντελώς αυτοσχέδια, αλλά έχει όλα τα απαραίτητα, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να βγουν οι νεοσύ. Δηλαδή είναι ένα κουτί αυτοσχέδιο το οποίο βάλαμε μέσα γύρω στα 80 αυγά, τα οποία τα γυρίζουμε. Έχουμε αυτόματη θερμοκρασία, αυτόματο θερμοστάτη στους 100 βαθμούς Fahrenheit. Και θερμόμετρο φυσικά. Και θερμόμετρο, το οποίο ζεσταίνει τα αυγά, κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία. Εμείς ερχόμαστε απλά μια φορά τη βδομάδα, μια φορά τη μέρα μάλλον και τα γυρνάμε, δεξιά-αριστερά, για να γίνεται καλύτερη η κόλαψη. Και ευελπιστούμε ότι σε περίπου 20 μέρες, σε πόσες μήνες, σε δύο εβδομάδες ακόμα, θα δούνε τα παιδιά πώς γίνεται το σπάσιμο του αυγού και να βγαίνει ένα πουλάκι. Έτσι. Αυτό θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά. Τα οποία αυτά πουλάκια θα το τοποθετήσουμε σε ένα ειδικό κλουβί που το διαμορφώνουμε. Ανατρεπτήριο το λέμε. Ναι. Θα μείνουν κάποιο διάστημα εκεί και μετά φυσικά πρέπει να πάνε στο φυσικό τους χώρο, έτσι. Στο δοντέτσι.
είναι το μοναδικό σχολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Ο Δήμος στηρίζει με κάθε τρόπο την προσπάθεια εκπαιδευτικών και μαθητών, τους οποίους συγχαίρει. Χάρη στην καθοδήγηση των δασκάλων τους, ο κήπος τους είναι χάρμα οφθαλμών. Εντός αστικού τοπίου παρόμοιός του δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να πούμε τι κάνεις εδώ στον κήπο τώρα. Καταρχάς, τι τάξη πας, Πέμπτη? Ναι, πάω Πέμπτη στην τάξη Ε1. Έρχεστε εδώ καθημερινά, κάποιες μέρες την εβδομάδα, βλέπετε τα φυτά? Κάποιες μέρες ερχόμαστε, γιατί και με τα μαθήματα δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές. Αλλά τις περισσότερες, όταν έχουμε λίγο χρόνο, ερχόμαστε. Τι σου κάνει πιο πολύ εντύπωση? Πώς άρχισαν όλα αυτά, ότι σε τόσο λίγο καιρό έχουμε φτιάξει όλα αυτά με τα φυτά και τα πράγματα. Έχεις ασχοληθεί ξανά με φυτά? Όχι, δεν έχουμε ξανασχοληθεί, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι υπόλοιποι δεν θα έχουν κάνει κάτι στα χωριά τους και όλα αυτά. Είναι ωραίο που ασχολούμαστε με το κήπο, μαθαίνουμε πράγματα. Έχεις ποτίσει, έχεις σκάψει, τι έχεις κάνει? Έχω κάνει αρκετά πράγματα. Έχω ποτίσει, έχω σκαλίσει, έχω βοηθήσει να βάλω φυτά και άλλα, πολλά. Τι σου αρέσει πιο πολύ? Να τσαπίζω. Ναι, είναι ωραίο να τσαπίζεις. Εύκολο. Οι μικροί κυπουροί των αμπελοκήπων έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν τους πάντες. Με την επίβλεψη των δασκάλων, τσαπίζουν το χώμα και ποτίζουν τα φυτά. Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους το βλέπετε κι εσείς. Και φυσικά δίνουν ιδέες για να κάνουν το ίδιο κι άλλα σχολεία. Δείτε εδώ τι έκαναν. Βασίλη, από πότε ασχολείσαι με τον κήπο, ποια τάξη? Ασχολούμαι από την τρίτη τάξη. Και με τους φίλους μου το αρχίσαμε αυτό. Πώς ήταν στην αρχή και πώς έχει γίνει τώρα, θυμάσαι? Ήταν σκουπιδότοπος, είχε πολλά χώματα, είχε βασικά πολλά φυτά και όλοι συνέχεια πετούσαν σκουπίδια. Ήταν γεμάτο σκουπίδια. Να σου πω κάτι, τώρα που ασχολείσαι με τα φυτά, με τη γη, με το χώμα και τα βλέπεις όλα καθαρά, περιποιημένα, εσένα δεν σε κάνει να θες να πεις σε αυτούς που πετάνε σκουπίδια, μην το κάνετε, δηλαδή να προστατέψουμε το περιβάλλον? Ναι, και γι' αυτό το λόγο έχουμε βάλει κάμερες, για να προστατεύουμε το χώρο. Ασχολείσαι με τον κήπο, να φανταστώ, από την τρίτη δημοτικού? Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ήταν εδώ ο χώρος. Μου είπαν προηγουμένως ότι είχε σκουπίδια, είχε πολλά χόρτα, αγριόχόρτα. Είχε χόρτα, ο θερμοκήπιος δεν ήταν, δεν είχε τίποτα. Απλά ήταν ένα απλό μέρος που είχε σκουπίδια και χώμα. Τι σου αρέσει πιο πολύ να κάνεις εδώ και να βοηθάς? Να σκάβω, να ξεχορταριάζω, τέτοια. Να ποτίζω. Είχες ασχοληθεί ποτέ με τη γη, με το χώμα, με φυτά? Ναι, στο χωριό μου. Οπότε είχες μια εμπειρία, ήξερες έτσι? Ναι, ήξερα κάτι. Τα υπόλοιπα παιδιά που δεν ξέραν, τα βλέπεις να μαθαίνουν και αυτά σιγά σιγά? Ναι, ο κύριος Μανώλης, ο δάσκαλος μας, ήταν από παλιά εδώ πέρα, κάτι θα ήξερε και μας έμαθε. Με την επαναχρησιμοποίηση των παλετών, τις οποίες έβαψαν, κατάφεραν να φτιάξουν έναν όμορφο πολύχρωμο φράχτη. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να δημιουργήσουμε έναν λαχανόκηπο στο σχολείο? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα χρειαστείτε ένα μικρό χώρο με χώμα στην αυλή του σχολείου. 15 με 20 τετραγωνικά είναι αρκετά για να φτιάξετε τον λαχανόκηπό σας. Αν δεν έχει βρέξει μέχρι τη φύτευση, ποτίστε το χώμα και σκάψτε το για να γίνει αφράτο. Προσθέστε κομπόστ και κοπριά για να γίνει πιο γόνιμο. Και αν η αυλή μας δεν έχει χώμα, θα ρωτήστε τώρα. Κανένα πρόβλημα. Βρείτε παλιές παλέτες, κόψτε τις, φτιάξτε τις δικές σας ζαρτινιέρες, βάψτε τις, επενδύστε τις με γεωύφασμα στο εσωτερικό, προσθέστε μέσα χώμα και φυτόχωμα και είστε έτοιμοι να φυτέψετε. Λοιπόν, Μιχάλη, ασχολείσαι με τον κήπο, έρχεσαι εδώ, βλέπεις τα φυτά να μεγαλώνουν. Τι σου κάνει πιο πολύ εντύπωση? Με κάνει εντύπωση το ότι κάποια φυτά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και γίνονται πολύ ψηλά. Όπως? Όπως π.χ. οι μελιτζάνες, πριν από κάτι εβδομάδες τις είχα δει, ήταν μικρές και τώρα έχουν γίνει πολύ μεγάλες. Μελιτζάνες, είχες καλλιεργήσει ποτέ κανένα φυτό στο σπίτι σου ή στο χωριό σου? Στο σπίτι, ναι, κάποιες φορές έβαζα σπόρους. Τώρα βάζεις περισσότερο? Ναι, τώρα όμως περισσότερο ποτίζω στο κήπο.
Ποτίζεις. Το πότισμα πότε γίνεται, ποια ώρα πρέπει να γίνεται? Γίνεται κατά τις τελευταίες ώρες, π.χ. κατά τις 12:40. Και τα ποτίζεις χαμηλά, ποτίζεις κάτω στη ρίζα, πώς το? Ποτίζουμε στα χαντάκια και από εκεί πάει σε όλα τα φυτά. Με λένε Άιλα και πάω 5η τάξη στην Ε2 με τον κύριο Βασίλη. Όταν έρχεσαι εδώ στον κήπο, εσύ τι κάνεις, ποιες είναι οι δουλειές? Μια φορά φυτεύω, βάζω φυτά, καμιά φορά κάνω αυτές τις δουλειές. Τι σου κάνει πιο πολύ εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση που... πώς να το πω τώρα... Κάνει εντύπωση που... Μεγαλώνουν γρήγορα τα φυτά, τι? Ναι, ας πούμε την προηγούμενη χρονιά που είχαμε τον κύριο Μανώλη ήταν μικρά και τώρα έχουν γίνει πολύ μεγάλα. Αυτό με έχει εντυπωσιάσει από τώρα. Εσύ τι τάξη πας? Εγώ πάω 5η Δημοτικού, είμαι σε μαθήτρια με την Άιλα. Και... Πώς σε λένε? Με λένε Ελένη. Ελένη, εσύ τι κάνεις όταν έχεις στον κήπο? Φυτεύουμε, σκάβουμε, αυτά. Είχες κάτι στο σπίτι σου, έξω στο μπαλκόνι, κάνα φυτό? Ναι, είχαμε. Είχες ασχοληθεί ποτέ? Ναι, με τη μαμά μου. Άγγελε, κοντά στα 2 χρόνια ασχολείσαι με τον κήπο, έτσι, από την 3η Δημοτικού. Ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα, τι σου άρεσε να κάνεις πιο πολύ? Να ποτίζεις, να τσαπίζεις, να φυτεύεις? Μ' άρεσαν όλα, αλλά πιο πολύ το πότισμα, νομίζω. Το πότισμα θέλει τρόπο? Τι σας έχει πει ο κύριος Μανώλης? Να έχουμε το λάστιχο, να βάλουμε το χέρι μας στην τρύπα του λάστιχου και να πετάει πιο πολύ νερό για να φυτεύονται πιο γρήγορα. Και να πηγαίνει παντού το νερό. Ναι. Θα βοηθήσουν όλοι. Παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς και παππούδες. Ενεργοποιήστε όλη την κοινότητα του σχολείου. Ας γίνουν όλοι μια ομάδα. Όπως έγινε εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο των Αμπελοκήπων. Ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια περίπου, κάναμε αυτό το μικρό θερμοκήπιο. Πριν από όλα αυτά όμως ο χώρος ήταν εδώ εντελώς, πώς το λένε, παραπεταμένος. Βάλαμε τα παιδιά, καθαρίσαμε, σκουπίσαμε, βγάλαμε τις πέτρες. Μάθαν τα παιδιά να σκαλίζουν, να ποτίζουν. Μάθαμε φυσικά για τον πρωτογενή τομέα πώς ξεκινάει ένα φυτό από σπόρο μέχρι να ολοκληρώσει τον κύκλο του. Πήραμε, ας πούμε, το σπόρο ντομάτας, σπήραμε. Το βάλαμε σε καφάση, το βάλαμε μετά σε γλαστράκι, το βάλαμε στο θερμοκήπιο. Και όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη επαφή με τον πρωτογενή τομέα, γιατί ζούμε και σε μια δύσκολη εποχή, μην το ξεχνάμε, όπου ο πρωτογενής τομέας και τα βιολογικά προϊόντα λείπουν από την καθημερινότητά μας. Και ειδικά τώρα, τον τελευταίο καιρό, με το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τα μεταφορικά και όλα αυτά, θέλαμε να κάνουμε ένα μικρό κήπο, ένα μικρό αγρόκτημα μέσα στο αστικό περιβάλλον. Να μάθουν τα παιδιά ότι μπορούν να καλλιεργούν και μια ντομάτα, ας πούμε, στο μπαλκόνι τους. Ένα μαρούλι σε ένα παρτέρι. Και μαθαίνουν για τα φυτά, και μαθαίνουν για τα βιολογικά προϊόντα και αποκτούν δεξιότητες, δουλεύουν μαζί, αποκτούν, ας πούμε, εμπειρία στην καλλιέργεια, στο χώμα, στο πότισμα, στην περιποίηση. Όλα αυτά. Και ταυτόχρονα μαθαίνουν και κάτι πολύ υγιεινό, όπως είναι η τροφή. Το οποίο πρέπει όλα τα παιδιά να το ξέρουν. Και είναι η στροφή αυτή που θέλουμε να κάνουμε, ειδικά στο αστικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά τους λες, ας πούμε, ντομάτα και δεν ξέρουν το φυτό, ξέρουν ότι τρώνε μόνο. Και δεν ξέρουν και από πού είναι. Σας διακόπτω, το διαπιστώσατε αυτό? Δηλαδή τα παιδιά δεν γνωρίζουν για τα φυτά, δεν γνωρίζουν για το χώμα, για το νερό, πώς ποτίζονται. Κάποια πράγματα δεν τα ξέρανε εντελώς. Δεν ξέρανε ότι πρέπει να σκαλίσουμε, ότι πρέπει να ποτίσουμε, ότι πρέπει να δέσουμε την ντοματιά στο καλάμι, ότι πρέπει να την κλαδέψουμε, ότι πρέπει να την περιποιηθούμε, να την ποτίσουμε. Αυτά σιγά σιγά αποκτούν κάποιες δεξιότητες, έτσι με απλό τρόπο. Τα μαθαίνουμε εδώ και κυρίως εμπειρικά. Δεν να τους μάθεις κάτι θεωρητικά ή στο μάθημα. Το κάνουν εμπειρικά. Ελάτε, παιδιά, να σκάψουμε. Ελάτε να σκαλίσουμε με απλά πραγματάκια. Και ταυτόχρονα καλλιεργούμε και τον εθελοντισμό με τα παιδιά και την συνεργασία, την ομαδική, γιατί όλες οι δουλειές γίνονται ομαδικά. Και ταυτόχρονα αυτό το πράγμα δημιουργεί και
και για το περιβάλλον προστασία. Μαθαίνουν να προστατεύουν τον εαυτό τους, προστατεύουν να εργάζονται ας πούμε, σε δύσκολες συνθήκες, να σκάψουν, να σκαλίσουν, προσέχουν να μην χτυπήσουν. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση η οποία τους βοηθάει για ό,τι δουλειά και να κάνουν στο μέλλον. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Και με τη βοήθεια φυσικά του διευθυντή εδώ, του Δήμου, του Δημάρχου, των δημοτικών υπαλλήλων, μας βοήθησαν να κάνουμε όλα αυτά εδώ. Το θερμοκήπιο, τα παρτέρια, τους ηλεκτρολόγους, τους μαραγκούς, τον ίδιο τον Δήμαρχο και με τη βοήθεια κάποιων δασκάλων εδώ που ασχολούμαστε πάρα πολύ και προσπαθούμε όλο αυτό να το επεκτείνουμε και να αποκτήσουν τα παιδιά αυτή την επαφή με τη φύση, αυτή την επαφή με τη φύση, το πρωτογενή τομέα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν και κάτι υγιεινό όπως είναι η υγιεινή διατροφή. Εδώ ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ας πούμε, χωρίς ράντισμα, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς τίποτα. Και είναι τελείως υγιεινό. Έτσι, ένα μικρό, ένα πρότυπο ας πούμε, αγρόκτημα, το οποίο το έχουν και στο μυαλό τους και μπορούν να το δουν από κοντά και να το καλλιεργήσουν και να το προωθήσουν. Να ρωτήσω αν είχατε κάποιες ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο πριν ξεκινήσετε, πριν ασχοληθείτε με το λαχανόκηπο. Εγώ, κοιτάξτε, επειδή ασχολούμαι χρόνια ερασιτεχνικά, ό,τι γνώση έχω αποκτήσει, την έχω αποκτήσει εμπειρικά, διαβάζω φυσικά, βλέπω. Ένα φυτό να ξέρετε, και αυτό θέλω να μάθω στα παιδιά που το καλλιεργούν, πρέπει να το ξέρεις από το. Και ένα λουλούδι ακόμα, και ένα βασιλικό που έχουμε, που είναι το πιο απλό. Από το σπόρο του μέχρι όλο τον κύκλο ζωής του. Μέχρι να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του. Είτε είναι μονοετές, είτε είναι διετές. Εντάξει, τα δέντρα φυσικά είναι άλλη ιστορία. Αλλά αυτά τα λαχανικά και τα λουλούδια που καλλιεργούμε, που είναι συνήθως μιας περίοδου, θέλω τα παιδιά να μάθουν πώς παίρνουμε το σπόρο από το βασιλικό, ποιος είναι ο σπόρος, πώς το σπέρνουμε, σε τι βάθος, σε τι γρασία, πώς το μεταφυτεύουμε, ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες, τι χρειάζεται, το κάθε φυτό έχει και τις συνθήκες του. Μετά, ας πούμε, πώς μπορούμε να κάνουμε μία ντοματιά, να φάμε δύο ντομάτες βιολογικές. Πώς θα βάλουμε το σπόρο, πώς θα το μεγαλώσουμε, τι θερμοκρασία θέλει, πώς πρέπει να το προστατεύσουμε. Αυτά μαθαίνουμε στα παιδιά και ταυτόχρονα τα παιδιά αποκτούν εμπειρία, συνεργασία, βοηθούν το ένα το άλλο, μαθαίνουν δεξιότητες απλές, τις οποίες εμείς μπορούμε να τις θεωρούμε δεδομένες, τα παιδιά τις ξέρουν. Αυτό. Φαντάζομαι τον ενθουσιασμό τους, έτσι όταν βλέπουν έστω και το βασιλικό να μεγαλώνει, να φουντώνει. Εδώ, ειδικά όταν έχουμε την περίοδο του ποτίσματος, γίνεται ένας συνωστισμός απίστευτος, ποιος θα ποτίσει, ποιος θα μαζέψει, ποιος θα μπει πρώτος, ποιος θα κάνει, έρχονται τα παιδιά και μου λένε τι δουλειά να κάνω, από πού να ξεκινήσω. Και εγώ μερικές φορές δυσκολεύομαι γιατί δεν μπορούν όλα να ποτίζουν, ας πούμε. Δεν μπορούν όλη η τάξη ας πούμε, να σκάβει, να μαζεύει. Και φυσικά κάνουμε ένα καταμερισμό, κάνουμε κάποιες άλλες δουλειές μαζί. Όταν γεμίζουμε τα γλαστράκια, όταν κάνουμε τη διανομή των βασιλικών. Γιατί φέτος είχαμε χίλιους βασιλικούς περίπου. Και μοιράσαμε εδώ στα σχολεία, στους γονείς, σε πολύ κόσμο. Όλα αυτά τα έκαναν τα παιδιά. Με δικιά μας οργάνωση φυσικά, γεμίσαμε γλαστράκια, τα ποτίσαμε, τα μεγαλώσαμε, τα είχαμε στην αρχή στο θερμοκήπιο για να μπορούν να μεγαλώσουν. Όλα αυτά χρειάστηκαν κάποια δουλειά και τα παιδιά την έκαναν τη δουλειά. Και τα παιδιά το κάνουμε, δηλαδή δεν τα κάνουμε για μας, να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες που είναι βασικές σε αυτό το τομέα. Και φυσικά λείπουν, γιατί και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, και στα χωριά λείπουν. Πρέπει λίγο να αποκτήσουμε αυτή την επαφή με τη φύση, με το χώρο, με το έδαφος, με τα φυτά, με το περιβάλλον, το οποίο τον τελευταίο καιρό πολύ ταλαιπωρείται το περιβάλλον. Μην το ξεχνάμε αυτό, να μην μιλήσουμε για το θέμα. Αλλά όταν το αγαπάς το περιβάλλον, μετά μαθαίνεις και το προστατεύεις. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις ένα κήπο όμορφο, τον περιποιείσαι, αλλά ταυτόχρονα να πητάς και σκουπίδια, να είσαι, πώς το λέει, να μην προστατεύεις το περιβάλλον. Γι' αυτό όλα αυτά αποκτούν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, η προστασία του περιβάλλοντος ειδικά, και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα γίνουν πιο ολοκληρωμένοι πολίτες και ό,τι δουλειά και να κάνουν θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν. Μη φοβηθείτε λοιπόν και οργανωθείτε όπως έκαναν αυτά τα παιδιά. Χωρίς εμπειρία προχώρησαν και τα κατάφεραν και τώρα συνεχίζουν κάθε χρονιά να φυτεύουν το σχολικό τους κήπο. Ήρθε και η δική σας ώρα. Καλή επιτυχία λοιπόν στους νέους κηπούρους.